Το διακύβευμα. Συσπήρωση δυνάμεων ελάχιστες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Στο κίνημα αλλαγής επιχειρούν οι δύο μονομάχοι για την Προεδρία. Ολοκλήρωσαν χθες το βράδυ τις ομιλίες και τις επαφές τους με μέλη και στελέχη του κινήματος. Από την Κοζάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε καθαρή εντολή, χωρίς ωστόσο να ανοίξει τα χαρτιά του σε βασικά ζητήματα όπως το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στη Βουλή μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και να ζητήσω από όλους τους πολίτες που ήρθαν, αλλά και όσους δεν ήρθαν και μας παρακολουθούν, να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτό το ιστορικό κόμμα να ξαναπαίξει ένα ιστορικό ρόλο. Μίλοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και την Κατερίνα Σαλαπάτα, ο Γιώργος Παπανδρέου κάλεσε τους πολίτες που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο να προσέλθουν και πάλι στις κάλπες, δεσμευόμενος για μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή και την κοινωνία με στόχο την αναγέννηση της προοδευτικής παράταξης. Επιλέγουμε για το μέλλον αυτής της παράταξης και για τη χώρα. Ποια ηγεσία μπορεί να μεγαλώσει την παράταξη αυτή και να δώσει προοπτική ώστε να σπάσει αυτό το δίπολο Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με προοδευτικές μεταρρυθμιστικές ιδέες. Ιδέες για τις οποίες έχω παλέψει όλη μου τη ζωή, θα ανατρέψουμε αυτό το τοπίο. Και αυτό μπορώ να σας το εγγύθω, το έχω ξανακάνει. Το διακύβευμα είναι σαφές ποια ηγεσία θα ανασυστήσει το κίνημα από τη βάση, δηλώνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος απάντησε στο ζήτημα της ανανέωσης και της προοπτικής που θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνοντας εγγυητής της ενότητας και της ανασύνταξης της παράταξης. Είναι ευκαιρία ιστορική ξανά αυτό το κίνημα να μεγαλώσει, ξανά η δημοκρατική παράταξη που τόσο αγάπησε και πάλεψε ο κρητικός λαός να ξαναβρει τη ρότα του, να ξαναγίνει η μεγάλη παράταξη, να γίνει η αγωνιστική παράταξη που θα αλλάξει την Ελλάδα. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να υπάρχει ισχυρή φωνή στη Βουλή. Εγώ αν εκλεγώ θα είμαι αυτή η φωνή. Μια φωνή που μπορεί να αντιπαρατεθεί στον κύριο Μητσοτάκη, και δυναμικά και βεβαίως και στον κύριο Τσίπρα. Εάν εκλεγεί ο συνυποψήφιός μου, τότε βεβαίως δεν ξέρουμε ποιος θα είναι που θα αντιπαρατεθεί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι ο ανταυτού. Και δεσμεύουμε σε όλους ότι αν ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, την Κυριακή το βράδυ δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής θα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Θα είμαι πρόεδρος όλων. Οι κάλπες ανοίγουν αύριο στις 7 το πρωί, ενώ η ψηφοφορία θα συνεχιστεί μέχρι τις 7 το βράδυ στα 89 εκλογικά τμήματα της Κρήτης. 46 θα λειτουργήσουν στο Ηράκλειο, 25 στα Χανιά, 10 στο Ρέθυμνο και 8 στο Λασίθι. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στο πρώτο γύρο, ενώ δεν καταβάλλεται αυτή τη φορά το αντίτιμο των 3 ευρώ. Οι εκλογείς μπορούν να προσέλθουν σε όποιο εκλογικό τμήμα επιθυμούν.